φίλοι, καλώς ήρθατε στο Cook & More, μαγική κι άλλα. Με αφορμή λοιπόν την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, αποφάσισα να ξεκινήσουμε τα βιντεάκια της χρονιάς. Όταν σκέφτομαι έρωτα, όταν σκέφτομαι Βαλεντίνο, το μόνο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου είναι σοκολάτα, σοκολάτα, καραμέλα, φράουλες και ούτω κατεξής. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία όμορφη γιορτή να δείξετε στον σύντροφό σας ή στη σύντροφό σας το πόσο πολύ το δεκτιμάτε ή την εκτιμάτε και το αγαπάτε και την αγαπάτε. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο ήδη έχουμε κάνει μια φορά, δηλαδή την βάση, το παντεσπάνι, το έχουμε κάνει ήδη μια φορά και το έχουμε διακοσμήσει με φράουλες και σοκολάτα και πραλίνα κλπ. Σήμερα όμως θέλω να σας κάνω πάλι με την ίδια βάση για να δείτε πόσο εύκολο μπορούμε να κάνουμε παραλλαγές στις συνταγές μας. Σήμερα θα κάνουμε την ίδια βάση, τη σοκολατένια μας βάση, αλλά θα κάνουμε μια κρέμα με καραμέλα και θα διακοσμήσουμε και με καραμέλα και φουντούκι. Για όσους λοιπόν θέλουν να εντυπωσιάσουν και να δείξουν μια κίνηση αγάπης στον έρωτα, σας έχω την πιο εύκολη λύση. Για την κρέμα θα χρειαστούμε ζαχαρούχο γάλα καραμελωμένο, το οποίο μπορούμε να το βρούμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ πλέον. Αν δεν θέλετε να αγοράσετε από το σούπερ μάρκετ, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να γίνει με ένα απλό ζαχαρούχο γάλα, το οποίο ψήνεται σε μπεν μαρί για 3 ώρες και καραμελώνει και γίνεται μια πάρα πολύ ωραία καραμέλα. Λοιπόν, αυτή την καραμέλα, την έτοιμη ήδη εγώ, θα την αναμίξω με 250 γραμμάρια βούτυρο. Θα το χτυπήσουμε τουλάχιστον 20 λεπτά στο μίξερ για να φρατεύσει και ύστερα θα ρίξουμε και την καραμέλα, θα ενσωματωθεί όλο αυτό μαζί και θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία καραμελένια κρέμα. Λοιπόν, η βάση, όπως είπαμε, την έχουμε ξανακάνει, αλλά θα την ξανακάνουμε άλλη μια φορά για να το εμπεδώσουμε. Για τη γαρνιτούρα μας θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια ζάχαρη, τα οποία θα τα καραμελώσουμε σε ένα αντικολλητικό σκεύος και θα αναμίξουμε και θα κάνουμε διάφορα μάλλον σχέδια με το φουντούκι μας. Αφού τελειώσουμε τα σχέδια με το φουντούκι μας και δούμε πόσα έχουν περισσέψει, τα υπόλοιπα θα ενσωματώσουμε μαζί με τη ζάχαρη, με την καραμελωμένη ζάχαρη, τα οποία θα στεγνώσουμε σε ένα ταψί και ύστερα θα τα χτυπήσουμε σε ένα blender και θα κάνουμε μια διαφορετική υφή ενδιάμεσα στο παντεσπάνι και στη κρέμα καραμελέ. Λοιπόν, για το παντεσπάνι μας θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 60 γραμμάρια κακάο, τα οποία το κακάο μαζί με το αλεύρι πρέπει να το κοσκινήσουμε όπως και δίποτε, 50 ml ηλιέλαιο, 300 ml νερό, ένα αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, μισό κουταλάκι του γλυκού, δηλαδή μια πρέζα, αλάτι και ένα κουτάλι της σούπας ξύδι. Θα βάλουμε πρώτα τα στερεά υλικά και μετά τα υγρά. Εδώ έχω για ένα πάρα πολύ ωραίο ταψάκι σε σχήμα καρδιάς. Αν δεν έχετε ταψάκι σε σχήμα καρδιάς, δεν είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη μέρα, επειδή θα το χρησιμοποιήσετε δε και καλά μια φορά να πάρετε σκεύος. Ό,τι σκεύος έχει ο καθένας. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, μην αγχώνεστε για τίποτα. Απλά είναι όμορφο. Και αν θέλετε να αγοράσετε, αγοράστε, γιατί είναι, ας πούμε, για κάθε χρόνο. Και όχι μόνο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά και για τη γιορτή του συντρόφου σας, για τα γενέθλιά του, ξέρω εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλές γιορτές που μπορείτε να αξιοποιήσετε το σκεύος αυτό. Μην γιορτάζετε δηλαδή τον έρωτα μια φορά το χρόνο, γιορτάστε το κάθε μέρα. Ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε να τα ενσωματώσουμε όλα μαζί και να δείτε κάθε τι με το βήμα του ξεχωριστά για να μην αγχωθείτε για τίποτα. Και κάτι ακόμα, επειδή δεν υπάρχουν θερμομετάστρα περισσότερα νοικοκυριά και κουζίνες και κατανοώ αυτό, όπως και εγώ δεν έχω θερμόμετρο, γι' αυτό το λόγο θα σας δείξω με ένα πολύ εύκολο τρόπο πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε το φουντούκι στη καραμέλα μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα ωραίο σχήμα. Όλα αυτά
πρέπει να είναι ζεστά, όχι καυτά, αλλά και να μπορέσουμε να τα πλάθουμε, δηλαδή να αγγίξουμε με το χέρι μας. Γι' αυτό το λόγο, όταν θα γίνει καραμέλα ή ζάχαρη, πρέπει να αφήσουμε να χαλαρώσει και να έρθει σε μια θερμοκρασία για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Πάμε λοιπόν να τα κάνουμε όλα αυτά και να δημιουργήσουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Thank you.
το τι όμορφη και ωραία διαδικασία ήταν όλο αυτό για μένα. Δύο-τρία τυψάκια που θέλω να προσέξετε είναι η καραμέλα. Να είστε πάνω από το σκεύος, το αντικολλητικό, να έχετε τα μάτια σας 14, μη σας αρπάξει η καραμέλα. Με το που λιώνει η ζάχαρη και ανακατεύετε και βλέπετε ότι είναι ρευστή, το βγάζετε κατευθείαν από το μάτι και έτσι διαχειρίζετε πιο εύκολα. Και αν σας αρπάξει, μπορείτε να κάνετε διάφορα σχεδιάκια όπως έχω κάνει εγώ εδώ πέρα, απλά δεν τρώγεται, γιατί με το που αρπάζει και σκουραίνει το χρώμα όπως βλέπετε εδώ, δεν είναι πλέον καραμελέ, ξανθό, είναι σκούρο καφέ και έχει πικρή γεύση. Είναι μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς. Λοιπόν, να έχετε ένα νεράκι δίπλα, να βουτάτε τα χεράκια σας, εάν σε περίπτωση υπάρχει εκείνη την ώρα θερμότητα στο χέρι σας και καίγεται, αμέσως το βάζετε μέσα στο κρύο νερό, ή να φορέσετε και γάντια για να μην έχετε απευθείας επαφή με την καραμέλα. Να έχετε ένα αντικολλητικό χαρτί. Αν δεν έχετε μάρμαρο, οπωσδήποτε το αντικολλητικό χαρτί θα σας βοηθήσει για να μπορέσετε να ακουμπήσετε τις γαρνιτήρωσες και να ξεκολλήσουν και πολύ εύκολα. Το μάτι δεν το κλείνετε, το αφήνετε συνέχεια ανοιχτό. Αν θέλετε να κάνετε διάφορα σχεδιάκια, είναι προτιμότερο το μάτι να είναι ανοιχτό για να μπορέσετε να ζεστάνετε 1-2 λεπτάκια για να πάλι ρευστοποιηθεί η καραμέλα και μετέπειτα πάλι να κάνετε τα σχέδια που θέλετε. Γι' αυτό τον λόγο δεν το κλείνω το μάτι, εγώ το αφήνω και εναλλάξω το πηγήνω, φέρνω και κάνω τα σχεδιάκια που θέλω. Και αυτά, να είστε καλά, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Ελπίζω να σας άρεσε όλη αυτή η διαδικασία. Αν τώρα εσείς δεν έχετε τη δυνατότητα και βαριέστε να κάνετε όλη αυτή τη γαρνιτούρα, ξέρω εγώ κλπ, ανακατέψτε τους ξηρούς καρπούς σας, είτε φουντούκι είναι που έβαλα εγώ, είτε αμύγδαλο, είτε οποιοδήποτε άλλο ξηρό καρπό σας αρέσει και προτιμάτε, ανακατεύετε μαζί με την καραμέλα, το στρώνετε σε ένα αντικολλητικό χαρτί, στεγνώνει όλο αυτό, το βάζετε στο μπλέντερ όπως έβαλα εγώ, το χτυπάτε και το βάζετε στις τρώσεις και ούτω καθεξής, όπως σας έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, όπως και να το κάνετε. Νομίζω πως η κίνηση είναι αυτή που μετράει. Η αγάπη που μεταδίδεται μέσα της μπουκιάς. Εντάξει, και η εξωτερική εμφάνιση βέβαια παίζει ρόλο, αλλά η πράξη είναι αυτή που μετράει πάρα πολλά. Λοιπόν, και προσπάθεια. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Χαίρομαι που περάσαμε μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία μαζί. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη φορά. Και ό,τι απορία έχετε, ξέρετε. Κάτω στην περιγραφή, όπως και τη συνταγή.